Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα, Πρόεδρε. Αισθανόμαστε τυχεροί που. Όσοι από εμάς έχουμε πάει σε κάποιο νοσοκομείο, αισθανόμαστε τυχεροί που δεν έχουμε φάει κανένα σοβά στο κεφάλι. Κράνος, να φοράμε κράνος από εδώ και πέρα. Αυτό όλοι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Ασθενείς, προσωπικό και συνοδοί. Η κατάσταση. Και όταν βρέχει ομπρέλα. Α, έχουμε και αυτό το θέμα, σωστά. Ξέχασες τις προάλλες που ήταν που είχαμε, κάτι κουβάδες βάζαν οι νοσοκόμες. Ακριβώς. Για να μαζεύουν τα όμβρια ύδατα. Εντάξει. Ακριβώς. Εντάξει. Κοιτάξτε, καμιά φορά και τα κτίρια εκδικούνται όταν δεν συντηρούνται για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η συνέπεια. Έχουμε πει επανειλημμένως, δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, το είπατε πριν αυτό που συμβαίνει, που συνέβη χθες στο Ιπποκράτειο, που παρατρίχα, έτσι γλίτωσαν οι συνάδελφοί μας, επειδή έτυχε να πέσει ο σοβάς τη νύχτα και όχι την επόμενη μέρα το πρωί. Γιατί αν θα δείτε στις εικόνες, ο σοφάς έπεσε πάνω στο γραφείο ακριβώς εκεί που θα ήταν υπάλληλος που θα έκανε βέβαια τη δουλειά του. Βέβαια. Και ο σοφάς δεν έπεσε σε σκόνη, έπεσε ολόκληρο κομμάτι, έπεσαν όλο το κομμάτι με αρκετό βάρος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα είχαμε πολύ σοβαρό τραυματισμό, ίσως να έχανε και τη ζωή του συνάδελφος. Δεν είναι το μόνο. Στη Βέρεια πριν από 2 εβδομάδες είχαμε το ίδιο στη μονάδα τεχνητού νεφρού σε γραφείο των γιατρών. Mm-hmm. Το ίδιο είχαμε στο Κιλκής πάρα πολλές φορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και συνάδελφοι, αλλά και ασθενείς. Κύριε Γιαννάκη, να κάνω μια χαζή ερώτηση. Πότε έγινε τελευταία φορά έλεγχος, έτσι, σταθερότητας των κτηρίων των νοσοκομείων της χώρας μας? Πότε, τα τελευταία 10 χρόνια δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στα κτίρια. Δεν υπάρχει καμία συντήρηση. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέτε είναι τραγικό, έτσι, γιατί για μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται πολιτισμένη. Κοιτάξτε, όταν οι δημόσιες δαπάνες υγείας είναι 5%, όταν τα νοσοκομεία, οι προϋπολογισμοί δεν έχουν λεφτά για φάρμακα, δεν έχουν λεφτά για υγειονομικό υλικό, τι φαντάζεσαι εσείς, ότι βγάζουν χρήματα και κάνουν και συντήρηση στις υποδομές, στα κτίρια τους, στον εξοπλισμό τους? Εδώ βλέπετε αξονικοί και δεν υπάρχουν, χαλάνε και δεν έχουμε 100 ευρώ να τους επισκευάσουμε. Και άλλα ιατρικά μηχανήματα πάρα πολύ σοβαρά. Όμως, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Πρόεδρε, από την άλλη πλευρά όμως, τέτοια περιστατικά, να βρέχει σοβάδες, να μπαίνουν τα νερά της βροχής, δεν το βλέπω στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Μήπως είναι έτσι και ένας καλός λόγος να πούμε, βλέπετε, στα δημόσια υπάρχουν ατέλειες, στα ιδιωτικά δεν υπάρχουν? Λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου, εσείς τι λέτε? Ναι, κοιτάξτε όμως εμείς, και να θέλαμε να πούμε κάτι υπέρ των ιδιωτικών, ο κόσμος πια δεν έχει χρήματα. Πάει στα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά, ναι, όλοι μας πάνε είναι στα δημόσια νοσοκομεία. Και μα, επειδή πληρώνουμε ένα σκασμό, και επειδή πληρώνουμε ένα σκασμό φόρους, θα πρέπει να δώσουν λεφτά στα νοσοκομεία και προσωπικό, προκειμένου εμείς να έχουμε καλή περίθαλψη. Ξέρετε, όλοι μας πληρώνουμε 6% από το μισθό μας, από τις συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη. Και πληρώνουμε και φόρους, οι οποίοι πρέπει να είναι ανταποδοτικοί. Εάν δεν πηγαίνουν στο σύστημα υγείας, στην παιδεία, πού πηγαίνουν? Μόνο για τα πρωτογενή πλεονάσματα? Δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας, απλά αντιλαμβάνεστε με ποια έννοια το είπα. Γιατί βλέπετε, ό,τι θέλουμε να το αλλάξουμε, λίγο το υποβαθμίζουμε. Μπορώ να μιλήσω για ΔΕΗ, εγώ τώρα μιλάω λίγο γενικότερα. Μπορώ να μιλήσω για ΔΕΗ, παλαιότερα μιλούσαμε για τα τρένα, τώρα τα δώσαμε και αυτά στους Ιταλούς. Μιλάω για το νερό, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο όμως. Εδώ τι γίνεται? Εδώ οι κυβερνήσεις διαχρονικά στα χρόνια των μνημονίων είχαν επιλέξει ως χώρο προκειμένου να επιτυγχάνουν τα πλεονάσματα, έτσι ευνοϊκό την υγεία. Mm-hmm. Γι' αυτό και μείωσαν σταδιακά τις δαπάνες, που τώρα είναι 5%, ενώ στην αρχή της κρίσης ήταν 7,2% του ΑΕΠ, όσο ήταν ο μέσος όρος της Ευρώπης. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν, όταν μειώνεις 2% του ΑΕΠ από την υγεία, έτσι, μιλάμε, οι δημόσιες δαπάνες έχουν μειωθεί 2% στα χρόνια της κρίσης, δεν μπορεί να γίνεται συντήρηση. Ακόμη και στα ιατρικά μηχανήματα. Είναι... Πάρτε το αυτοκίνητό σας. Αλλιώς είναι το αυτοκίνητο όταν είναι καινούριο, αλλιώς όταν είναι μετά από 10-12 χρόνια. Θέλει συντήρηση, καμιά φορά αλλαγή. Εδώ μιλάμε ούτε συντήρηση, ούτε αντικατάσταση γίνεται σε τίποτα. Και γι' αυτό επειδή γίνονται οι μειώσεις, γι' αυτό και σε κάποια νοσοκομεία λένε στον συγγενή, όχι, λέει στον συγγενή του αρρώστου, εφέρθηκε κανένα σεντόνι μαζί σας. Κάνε μια γάζα, καμιά πάπια, ξέρω εγώ.
τα νοσοκομεία οφείλουν αυτή τη στιγμή σε χρέη, έχουν χρέη προς προμηθευτές 1 δις ευρώ. Δεν έχουν χρήματα να πάρουν φάρμακα χημειοθεραπευτικά. Ε, τι λέτε εσείς, ότι θα δώσουν λεφτά να φτιάξουν τον τοίχο ενός μιας κλινικής? Ξέρετε όμως τι θα γίνει αν χτύπα ξύλο κούφια η ώρα, δεύτερη φορά που το λέω σήμερα αυτό, τι διάολο, γίνει καμία στραβή και τελικά δεν πέσει στο γραφείο και πέσει στο κεφάλι κανένας γιατρού ή κανένας ασθενή? Θα γίνει, σας λέω, αυτό θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση, τα φαινόμενα είναι όλο και περισσότερα και κάποια στιγμή θα γίνει. Άρα κύριε Γιαννάκη, μας λέτε ότι έχουμε γερασμένα, ασυντήρητα και επικίνδυνα νοσοκομεία, αυτό μας λέτε. Τα οποία για τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν υποστεί την παραμικρή διαδικασία βελτίωση. Το ακούτε από εμάς πρώτη φορά, δεν το φωνάζουμε κάθε μέρα. Καλά, και πρέπει. Και το διαπιστώνουμε, πρόεδρε, το διαπιστώνουμε. Μου τα λέει εδώ και ο φίλος μου ο Πέτρος, ο συνάδελφός σας, ο Κετικίδης. Μου τα λέει, τα βλέπουμε κι εμείς, αλλά ισόταμοι ακουγόντων. Καλά είπατε. Να είστε καλά. Έτσι βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Βγήκε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι με στοιχεία των ίδιων των διοικητών των νοσοκομείων, τα νοσοκομεία είναι σε κακό χάλι. Και λέω εγώ, αυτοί οι διοικητές, μέχρι να πέσει αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί τα έβλεπαν όλα ιδανικά στη δημόσια υγεία και τώρα που γλύφουν τον νέο υπουργό, να το πω έτσι, μέσα σε αποσιοποιητικά το γλύφουν, τα βλέπουν όλα μαύρα. Και εκτός αποσιοποιητικά. Απλά φοβούνται μην τους κάνει καμία έφοδο ο Κικίλιας. Γιατί το συνηθίζουν οι υπουργοί υγείας. Ο υπουργός ο νέος υγείας, πέραν των διαπιστώσεων, θα προχωρήσει σε υλοποίηση κάποιων πολιτικών που θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δεν λαϊκίζω, πρόεδρε μου, αλλά και αυτός ο υπουργός υγείας και άλλοι υπουργοί και υφυπουργοί δεν πρόκειται να νοσηλευτούν στο Ιπποκράτειο. Το ξέρεις πολύ καλά. Ούτε σε κανένα κέντρο υγείας. Αυτοί πάνε στα ιδιωτικά, στα οποία υπάρχει καλή ξενοδοχειακή υποδομή. Έτσι. Να είστε καλά, πρόεδρε. Να είστε καλά. Γεια σας.